επειδή εδώ πέρα προφανώς όλοι έχουν γίνει κάποιοι τρόποι για να φοράμε σωστά τη μάσκα. Προφανώς δεν τη φοράμε τη μάσκα. Δεν είμαι υπέρ τη μάσκα. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή το έργο των εκπαιδευτικών μας φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών σε αυτό που πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, απεριόριστη ευθύνη, όπως και εμείς είμαστε κάποιοι που εργαζόμαστε και υπογράφουμε για τη δουλειά που κάνουμε, για την ευθύνη των ανθρώπων, έτσι και αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Τεράστια ευθύνη. Εγώ αποφασίζω το παιδί μου σήμερα να μην το φέρω μέχρι να δω πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά θα είμαι εδώ για τη στήριξη, για τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Χωρίς το παιδί σας όμως δεν τους στηρίζετε τους εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η γνώμη. Λοιπόν, εντάξει, όπως θέλετε. Αυτή είναι η γνώμη. Λοιπόν, ενεθυμότατε, κύριε Δήμαρχη, κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας, κύριε Βάμουκα, αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΜ, καλά το λέω. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, σήμερα ήταν κανονικά ο αγιασμός να γίνει με μία αντιπροσωπεία όλων των παιδιών, όλων των τάξεων. Επιλέξαμε όμως να κάνουμε μόνο με τα προτάσια μας. Γιατί θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, να σας τιμήσουμε εσάς και τους γονείς σας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν την δική μας οικογένεια, το μεγάλο σχολείο. Θα προσπαθήσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα μεγαλύτερα παιδιά, να φροντίσουμε να προσαρμοστείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και πάλι λοιπόν να σας καλωσορίσω. Καλή σχολική χρονιά, να παρακαλέσω τους γονείς να ενημερώνετε σωστά τα παιδιά σας με ορισμένα πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Θέμα μάσκας, αποστάσεις και όλα αυτά. Θέλω να είστε κοντά στο σχολείο. Βέβαια, δεν μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο για να ενημερώνετε τους δασκάλους. Θα βρεθεί όμως τώρα ένας τρόπος, οι δασκάλες θα σας πούνε με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσετε. Επίσης, θέλω να είστε κοντά στο Σύλλογο Γονέων. Και οι δύο φροντίζουμε και πασχίζουμε για τον ίδιο στόχο. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, την κυρία Ταμινιτάκη που είναι πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, που για ό,τι έχουμε προβάλει, όποια προβλήματα μας τα έχουν επιλύσει. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά στο μέλλον να λύσουμε. Λοιπόν, και πάλι καλή σχολική χρονιά.